Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, Big Brother. Τι σε απασχολεί? Απλά βλέπω ότι ο καθένας χρησιμοποιεί τη δική του στρατηγική. Με τα παιδιά δεν γνωριζόμαστε και πολύ. Αυτό που κρατάς στα χέρια σου τι είναι? Κομποσχήνη. Προσεύχεσαι? Ναι. Μου δίνει δύναμη. Μου δίνει δύναμη το κομποσχήνη σε δύσκολες στιγμές. Γιατί θεωρείς ότι είναι τόσο δύσκολη αυτή τη στιγμή? Για σου είμαι ειλικρινής, εγώ ήθελα να πηγαίνω καλά με όλα τα παιδιά και να είμαι αυτός μου απλώς. Βλέπω ότι εντάξει, κάποια από τα παιδιά δεν γουστάρουν και είναι κάτι που φάνηκε από την αρχή, ας πούμε. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να προσπαθώ εγώ να προσεγγίσω κάποιον από αυτούς από τη στιγμή που ο ίδιος δεν γουστάρει να κάνει παρέα μαζί μου. Ποιοι νομίζεις ότι σε δυσκολεύουν πιο πολύ? Με ποιους δεν τα πας καλά? Εντάξει, με τον Γιάννη. Με τη Βαλεντίνα όχι, δεν τα πω καλά. Απλά πιστεύω πως αν δεν είμαστε στο παιχνίδι, δεν θα υπήρχε λόγος να μιλούσαμε. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που σε κάνουν να νιώθεις άνετα. Ο Αλέξης, ο Ντίτο, με την Ελίνα νιώθω άνετα. Αφού στο κάτω-κάτω δεν μπορείς να πηγαίνεις με όλους καλά, έτσι. Άρα και εγώ θα εστιάσω σε αυτούς που θα πηγαίνουν καλά. Σήμερα σε περιμένει μια αποστολή. Ναι. Θα προσπαθήσεις να κάνεις το καλύτερό σου. Εννοείται. Όχι, θα προσπαθήσω, θα την πάρω τη σήμερα. Αν ήταν εδώ η μαμά σου, τι θα της έλεγες? Θα της έλεγα ευχαριστώ για όλα. Ότι την αγαπάω πάρα πολύ. Ότι χωρίς αυτή δεν θα μπορούσα να καταφέρω, δεν θα ήμουν τίποτα. Δυνατή γυναίκα. Εγώ πιστεύω ότι είμαι. Μπορεί να μην φαίνομαι, αλλά πιστεύω ότι είμαι. Υπάρχει κάποιος άντρας που σου λείπει? Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους άντρες, απλά δεν τους πιστεύω πολύ, δεν τους έχω πολύ εμπιστοσύνη. Έχει συμβεί κάτι συγκεκριμένο και κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα? Ναι. Ήμουνα ένα χρόνο με κάποιον. Αυτός έμεινε πολύ μακριά από την πόλη μου, αλλά από την πόλη του στην πόλη μου ήταν 12 ώρες με λεωφορείο. Και αυτός ερχόταν κάθε μήνα για να με δει. Και νόμιζα ότι ήταν όντρες της ζωής μου και μια μέρα απλά δεν μου παίρνει τηλέφωνο και άλλες μέρες δεν μου παίρνει τηλέφωνο. Και μια φορά τον παίρνω και μου λέει συγγνώμη, σε αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε μαζί επειδή μια κοπέλα εδώ είναι έγκυος και το παιδί είναι δικό μου. Και από τότε έχω... δεν ξέρω. Πώς αισθάνεσαι μέσα στο σπίτι? Ωραία αισθάνομαι. Έχω να... εντάξει, εγώ περνάω καλά. Ούτως ή άλλως αυτό έχω πει. Από τη στιγμή που θα έρθω να περάσω καλά. Και αυτό κάνω. Βασικά μου λείπουν αρκετοί. Μου λείπουν οι παρέες μου. Η οικογένειά μου πάντα μου λείπει, αλλά έχω μάθει και ζω με αυτό, γιατί η οικογένειά μου λείπει εξωτερικό συνέχεια. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, επειδή το βλέπω συνέχεια, ο αδερφός μου λείπει, αλλά και η μάνα μου λείπει πάρα πολύ, που είναι στο Λονδίνο. Άμα χρειαστώ κάτι, πάντα πιστεύω ότι έχω μια βοήθεια από γενικά την οικογένειά μου όλη. Αλλά γενικά, σαν υποστήριξη, δηλαδή ψυχολογικά και τέτοια, συνήθως λύνω και πολλά προβλήματα μόνος μου. Το νόημα της ζωής βασικά είναι την κάθε μέρα που ζεις, να την περνάς όσο πιο ευχάριστα γίνεται και πιο διασκεδαστικά. Η ζωή δεν είναι παραμύθι. Η ζωή είναι μια πραγματικότητα. Με δυσκολίες, με στεναχώριες, λύψη, τα έχει όλα. Και γι' αυτό είναι και ωραίο και είναι και έντονο. Αν ήταν παραμύθι, ποιο θα ήταν? Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Μου λείπει η μάνα μου. Πολύ. Την οποία την αποστολή χθες σκεφτόμουν ότι την αφιλεώνω στη μάνα μου. Είναι η πρώτη μου αποστολή, μπορεί να είναι και η τελευταία, δεν ξέρω, αλλά την αφιέρωνα στη μάνα μου. Τι σε δένει τόσο πολύ με τη μαμά σου? Η μάνα μου
Εκτός του ότι είναι μάνα μου, τι άλλο. Έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με την οικογένειά μου. Εντάξει, σαν έφηβη είχα κι εγώ όπως όλοι τις... τους κατηγορούσα, όλοι μου συμπεριφέρονται έτσι, μου συμπεριφέρονται αλλιώς, αλλά έχω φτάσει σε ένα σημείο να είμαι 25 χρονών και να λέω ότι χαίρομαι που έχω αυτούς τους γονείς. Μου λείπουν, έχω άρεστες σχέσεις μαζί τους. Περνάω φανταστικά, απόλαυσα, ευχαριστώ πάρα πολύ, τρομερή εμπειρία αυτό με το βουνό. Μακάρι να καθίσω κι άλλο και να ζήσω κι άλλα τέτοια πράγματα. Είναι φοβερό. Είμαι πολύ τυχερός, αισθάνομαι power. Ειδικά πιο συμπαθώ αυτόν τον κριτικό είναι Ιγνήσιος. Δηλαδή, βλέπεις είναι ντόμπρος να πούμε. Έχει την ομιλία έτσι όπως... και τον κάνω και πολύ. Του συμπαθώ έτσι. Υπάρχουν κι άλλα άτομα βέβαια, αλλά εντάξει. Απλώς έχω μια συμπάθεια σε αυτόν ιδιαίτερη. Και με ενοχλεί, ας πούμε, ότι ξέρεις και μερικοί εδώ πέρα, ας πούμε, έχουν ένα ψηλό, λες και είναι προέδροι, πως λέμε, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εδώ είμαστε όλοι ίσοι, κανένας δεν κάνει κουμάντου, κανέναν. Μου λείπουν, φυσικά, το συζητάμε, μου λείπουν οι γονείς μου, τα νυψάκια μου, ας πούμε, τις αδερφές μου, θα ήθελα πολύ να τα ακούσω. Μου λείπουν. Οι φίλοι μου. Η ιδανική γυναίκα για σένα. Μαγκάγκη. Όπως είναι δηλαδή, μακά να μπορούσε να βρω μια σωστή της Βαλεντίνας. Είναι μαγκάκι, βγάζει κάτι έτσι στο ωραίο να πούμε. Και είναι και ντόμπρα. Δηλαδή γουστάρω τις ντόμπρες γυναίκες. Αυτό είναι που φέρω μια γυναίκα. Όπως είπε, σε πολλές κουβέντες ότι εγώ θα ψηφίζω τον δυνατό παίχτη. Δηλαδή αυτό το πράγμα το σέβομαι. Εγώ προσωπικά έμαθα ότι δυστυχώς δεν είναι όλοι σαν και εμένα. Δηλαδή δεν είναι ο κόσμος πλασμένος όπως τον έχω εγώ στο μυαλό μου. Δυστυχώς. Τον κόσμο στο μυαλό μου για μένα τον έχω δηλαδή με... ανθρώπους να είσαι, να υπάρχει σεβασμός, εμπιστοσύνη, να μπορείς να βοηθάς κάποιον, να κάνεις μια οικογένεια αξιοπρεπή, μακάρι να με αξιώσει να κάνω μια οικογένεια. Και έτσι φαντάζομαι, με παιδάκια, ξέρεις, ένα σπιτάκι, λίγα πράγματα και καλά. Τι σε τρομάζει στη ζωή? Τι με τρομάζει η ζωή? Τι με τρομάζει? Να μην... πώς του πω... Συγγνώμη λίγο, με τρομάζει η ζωή να μην πεθάνω και δεν προλάβω να κάνω πράγματα για κάποιους ανθρώπους που αγαπώ συγκεκριμένα και με έχουν βοηθήσει.